Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, επικοινωνία FM στους 94. Πάμε δυνατά μέχρι τις 7. Είναι το δημοτικό ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής, Λεωνίδα Σκιαδά, στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρα Μπαλαρή στο μικρόφωνο. Σας θέλω δυνατά μαζί μας. Μία μέρα έκανε καλή μετά από τόσο καιρό, βροχές, κρύο, αγιάζει κτλ. Και όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Εμένα μου αρέσουν, και εσάς τα λέω που γκρινιάζετε όλη την ημέρα. Μία μέρα λοιπόν έκανε καλό καιρό ήλιο. Γέμισε ο τόπος, μπουκάλια και ποτήρια μπύρας, να ξέρετε. Καταλάβουμε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπερδευόμαστε, δεν είμαστε στην Αγγλία, δεν είμαστε στην Ελβετία, δεν είμαστε καμία βόρεια χώρα. Είναι ακόμα Ελλάδα. Δεν φύγαμε, δεν μας πήρε και εμάς ο αέρας. Για τα καιρικά φαινόμενα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Το λέω εδώ στον καλεσμένο που έχω ήδη στο στούντιο. Είναι μαζί μου ο Δόκτωρ Σπύρος Κιτσινέλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Δήμητρα Μπαλαρή. Θα σε λέω Δήμητρα από εδώ και πέρα γιατί σε γνωρίζω κιόλας. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντιόμαστε και στο στούντιο. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Σπύρος Κιτσινέλης είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ειδικεύεται στην επικοινωνία της επιστήμης. Είναι ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού FameLamp, κάτι για το οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε. Ναι, θα πούμε λεπτομέρειες. Με πάρα πολύ έντονη παρουσία και στο ραδιόφωνο, με εκπομπές στο ραδιόφωνο, με παρουσιάσεις στην τηλεόραση. Οπότε είστε ένα πολύ γνωστό και οικείο μας πρόσωπο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πάρουμε μία-μία τις ιδιότητές σας και τις δραστηριότητές σας και πάρα πολλά βιβλία. Αυτό που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και πάντα με συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι δεν είναι απλά βιβλία γύρω από την επιστήμη σας, αλλά ότι είναι και παιδικά βιβλία. Βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά. Ξεκίνησα να γράφω παιδικά βιβλία όταν έγινα μπαμπάς. Μάλλον αυτό ήταν το κίνητρό μου. Και φυσικά ήθελα να δώσω ένα δικό μου άγγιγμα στις ιστορίες που έγραφα και να βάλω άρωμα επιστήμης. Εγώ έχω μία μανία, θέλω τα πάντα να τα κοιτάζω με το μάτι του επιστήμονα και να δείχνω στον κόσμο ότι υπάρχει επιστήμη πίσω από τα πάντα και γιατί όχι να μην κάνουμε και μια εισαγωγή και στα μικρά παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια διαδικασία να κάνουν ερωτήματα δηλαδή από μικρή ηλικία, γιατί έτσι σιγά σιγά καλλιεργείται από νωρίς και κριτική σκέψη. Κάτι το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά νομίζω, έχουμε εντύπωση. Να ξεκινήσουμε λίγο από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, στην οποία είστε και υπεύθυνος επικοινωνίας, με πάρα πολλές δραστηριότητες, με εκδόσεις. Βεβαίως. Μια ένωση ιδιαίτερα ενεργή και παρούσα. Δεν ήρθα και με άδεια χέρια. Σας έφερα και αντίτυπα από τα χημικά χρονικά, όπου είμαι εκεί στην αρχισυνταξία κιόλας. Για το Δήμο σας, για τη βιβλιοθήκη σας και όποιος θέλει μπορεί να περάσει και από τα γραφεία της Ένωσης Κάνει 2027, να πάρει και τεύχη, ειδικά τα μέλη μας τουλάχιστον, η χημική. Ναι, είναι μια ένωση, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και πάρα πολύ ενεργή. Κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια, πολλές εκδηλώσεις, έχουμε πολλά περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πολλά επιστημονικά τμήματα, ήταν και η περίοδος της κοπής της πίτας αυτές τις μέρες. Οπότε πήγα να προωθήσω τα χημικά χρονικά στους συναδέλφους μου. Νωρίς την κόψατε εσείς. Ναι, είναι η μεγαλύτερη εορταστική περίοδος στην Ελλάδα, έλεγα προχθές. Κρατάει κανένα τρίμηνο. Νωρίς την κόψατε. Αρχίζω και το ευχαριστιέμαι πλέον. Ναι, αυτά για την Ένωση. Εκεί είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας, είμαι υπεύθυνος και για τις αναρτήσεις στο site, είμαι υπεύθυνος και για το περιοδικό, τα χημικά χρονικά που σας έφερα. Όποιος μας ακούει και είναι συνάδελφος χημικός να ξέρει ότι μπορεί να εμπλακεί στις δραστηριότητές μας, να έρθει να γίνει μέλος συντακτική ομάδα, να μας στείλει άρθρα. Είμαστε μια οικογένεια ανοιχτή. Η αλήθεια είναι, η οικογένεια ανοιχτή είστε, αλλά ποιο σας πλησιάζει. Η αλήθεια είναι ότι η χημία, τα μαθηματικά δεν είναι από τα μαθήματα, ακόμα και στους καλούς μαθητές στο σχολείο, που θα ακούσει κάποιος έτσι σε μια συζήτηση χημία και θα κάνει «Ωχ, τι έχουμε αύριο με τη χημία, Ωχ». Ακόμα και αν είσαι καλός μαθητής και αν αγαπάς τη χημία. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί φοβίζεται έτσι τώρα. Εντάξει, είναι πρόβλημα γενικότερο με τις θετικές επιστήμες αυτό και έχουμε ευθύνη και εμείς που είμαστε στο κομμάτι της επικοινωνίας της επιστήμης και οι παιδαγωγοί και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι δημοσιογράφοι. Έχουμε όλη μια ευθύνη. Εγώ έχω αφιερώσει τα τελευταία 15 χρόνια όχι μόνο επαγγελματικά, εγώ το βλέπω και σαν ιερό αγώνα, το πούμε προσωπικό ιερό αγώνα, αγώνα ζωής, να φέρω όλο τον κόσμο κοντά στην επιστήμη. Διότι θεωρώ ότι πλέον η ζωή μας πάντοτε οριζόταν από την επιστήμη και την τεχνολογία, όσο περνάνε τα χρόνια αυτό γίνεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. Και επειδή το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, πιστεύω στη σπουδαιότητα, έχω αφοσιωθεί σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά έχουμε ευθύνη και εμείς. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστήμη, και γενικότερα, και όχι μόνο στις θετικές επιστήμες, γενικότερα οι άνθρωποι που διδάσκουν, ταυτίζουν το ενδιαφέρον με το ελκυστικό. Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, σου λέει, ξέρω εγώ, κάνω αυτή την έρευνα στο πανεπιστήμιο, ασχολούμαι με αυτόν τον τομέα. Είναι πάρα πολύ
ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα και επειδή είναι ενδιαφέροντα και σπουδαία, εσύ έχεις υποχρέωση να μ' ακούσεις. Είναι λάθος αυτό όμως. Αν τον του παρουσιάσεις ένα θέμα με τρόπο δύσκολο, δυσνόητο, βαρετό, θα φύγει ο άλλος, δεν θα έρθει κοντά, ειδικά όταν δεν έχει κάποιο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Άρα, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το ευρύ κοινό, και όταν λέω ευρύ κοινό, το εννοώ ευρύ κοινό, τη μητέρα σας, τη θεία σας, τη γιαγιά σας, πραγματικά το εννοώ αυτό, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα με τα οποία ασχολούνται οι επιστήμονες, να τα κάνουμε και ελκυστικά για όλους. Πολλές φορές όμως έχει στέλνει σε κόντρα με, με το κοινό αίσθημα, να το πω έτσι, όχι με την κοινή λογική. Η κοινή λογική έρχεται λίγο σε κόντρα με το κοινό αίσθημα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια διότι πολλές φορές ξεβολεύουμε τον κόσμο. Κάπου είχα διαβάσει κάποτε όλοι σέβονται την επιστήμη μέχρι να καταρρύψει ένα νόητο πιστεύω τους. Τότε ξαφνικά όλοι κλωτσάνε, δεν τους αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν μιλάς για επιστήμη, θα πεις και άβολες αλήθειες. Και έχετε δίκιο που λέτε ότι αυτό πολλές φορές μας φέρνει και λίγο σε κόντρα με, με τη δημοφιλή άποψη, αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού γι' αυτό. Όπως ας πούμε αυτή την περίοδο, έτσι, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι των ιώσεων, για τη γρήπη, για τα εμβόλια. Θέματα στα οποία, επειδή σας παρακολουθώ, ξέρω ότι έχετε τοποθετηθεί. Μα αυτό που λέμε τώρα δεν είναι αλήθεια ακόμα και για την πολιτική. Φοβόμαστε δηλαδή άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μας ή μεγαλώνοντας ένα παιδί, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, και φυλαγόμαστε από άλλα πράγματα και τα πραγματικά όπλα μας δεν τα αξιοποιούμε. Ναι, θέλω απλά να προσθέσω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι το να μιλάς για επιστήμη και για γεγονότα και για αριθμούς είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συμβαίνει στην πολιτική. Δηλαδή, αυτοί που είναι δημοφιλείς και αυτοί που ψηφίζονται είναι συνήθως αυτοί που χαϊδεύουν τα αυτιά. Έτσι και κάποιος τολμήσει να πει μια αλήθεια παραπάνω, που όμως είναι αλήθεια που ξεβολεύει ή που πονάει, ξέρουμε τι κατάληξη έχει. Οπότε, ναι, πολλές φορές πρέπει να ακουστούν άβολες αλήθειες. Σε αυτό που ρωτάς, Δήμητρα, για αυτά που βλέπουμε καθημερινά, να υπάρχει και ένας αναρθολογισμός, ο οποίος είναι και αυτός αποτέλεσμα της απόστασης μεταξύ του κοινού, της πολιτείας, της κοινωνίας από την επιστήμη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθει κοντά στην επιστήμη. Όσο πιο κοντά είσαι στην επιστήμη, τόσο περισσότερο πρώτον εκπαιδεύεις την κριτική σου σκέψη και δεύτερον μαθαίνεις πράγματα έτσι όπως πραγματικά είναι. Και φαντάζομαι αναφερόσουν πριν σε κάποιους παραλογισμούς τύπου φοβόμαστε κάτι που στην ουσία δεν έχει μεγάλη επίδραση πάνω μας και άλλα πράγματα που έχουν τεράστια επίδραση, όχι απλά δεν φοβόμαστε, κινούμαστε και εναντίον τους πλέον, όπως είχε τα εμβόλια. Ακριβώς. Έχουν γλιτώσει εκατομμύρια ζωές με τα εμβόλια και τώρα ξαφνικά ζούμε μια εποχή αντιεμβολιαστικών κινημάτων, κάτι το οποίο είναι αδιανόητα, ανόητο και παράλογο. Εσείς, από την προσωπική σας πείρα, βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, κατάρτισης ή υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή λάθος συνείδηση, η οποία ακόμα και όταν έρχεται σε επαφή με την πληροφορία, ακόμα και αν αυτή, δίνεται με όλες τις προεκτάσεις. Αρνούμαστε και να τη δεχτούμε, αρνούμαστε να τη δούμε. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο ώστε να πεις ότι αν η πληροφορία είναι εκεί έξω το πρόβλημα θα λυθεί, γιατί αν ήταν έτσι θα είχε λυθεί στην εποχή μας που ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, που είναι η εποχή της πληροφορίας. Αντιθέτως βλέπουμε ότι ίσα ίσα στην εποχή του ίντερνετ υπάρχει πολύ λάθος πληροφορία εκεί έξω, άρα δεν αρκεί μόνο να είναι διαθέσιμη σωστή πληροφορία. Και το πρόβλημα το δύσκολο, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς που προσπαθούμε να γίνουμε η επικοινωνία της επιστήμης και της πληροφορίας, είναι ότι είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που οδηγούν έναν άνθρωπο στον ανορθολογισμό και ίσως έχετε δει και μια σχετική ομιλία που έκανα πριν ένα χρόνο και ένα σχετικό βιβλιαράκι που έγραψα, του γιατί ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι υιοθετούν ανόητες και απάσιμες πεποιθήσεις. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που είναι σχεδόν φυσιολογικότατο να είναι όλοι, να ακολουθούν όλη αυτή τη γραμμή σκέψης. Ενώ να γινόμαστε όλοι παράλογοι. Είναι πολύ ανθρώπινο να γινόμαστε όλοι παράλογοι γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Έχεις λοιπόν πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσεις και πολλούς αγώνες. Είναι ψυχολογική, είναι υπαρξιακή, είναι εξελεκτική. Αν θέλετε, μπορούμε να τα αναπτύξουμε γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, φυσικά και θα ήθελα να τα δούμε αφού έχουμε αυτή τη δυνατότητα και την τιμή να σας έχουμε κοντά μας σήμερα. Και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή να δούμε και συγκεκριμένα αυτά τα ζητήματα. Γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει σε τι αναφερόμαστε. Όταν λέμε ότι κάποιος πιστεύει κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Ναι. Ο καθένας πρέπει να το μεταφράσει όπως θέλει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι
πολλά από τα πράγματα που εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, ούτε δεν έχουν λογική. Ναι, καταρχάς θα πρέπει να έχουμε μία. Ξεκινώντας, να πω εγώ, να ξεκινήσω εγώ, ξεκινώντας με τα ζώδια. Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει να που πολλοί λέμε, έλα μωρέ, τώρα δεν είναι τα ζώδια, αλλά κάποια βασικά χαρακτηριστικά όμως, ώρα να το πούμε. Δηλαδή, έχω ακούσει και. Έλα μωρέ, δεν είναι τα ζώδια σοβαρά. Ναι, αλλά. Βέβαια, εντάξει, κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Ναι, θα πρέπει να πω αρκετά πράγματα πάνω στο θέμα. Είναι από τα αγαπημένα μου εντός εισαγωγικών θέματα. Το λέγεται πολύ σκότω και η αλήθεια είναι, ας πούμε, ένα προσωπική εμπειρία. Έχουμε δουλέψει σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες. Ξέρουμε ότι είναι από τις πρώτες στήλες που διαβάζει κάποιος. Ναι, ακόμα αυτό... και σε μια πολιτική εφημερίδα. Και πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το ξέρουμε, Όταν κάτι πάει στραβά, όταν δεν γράφεται σωστά, όταν κάτι είναι λάθος, σπάνε τα τηλέφωνα στα γραφεία. Που σημαίνει ότι το παρακολουθούν, την παρακολουθούν τη στήλη. Γι' αυτό και αποκαλώ τα ζώδια όπου βρεθώ τη μεγαλύτερη ήττα του ορθολογισμού στη χώρα μας. Πολλά πράγματα μπορώ να. Πολλά είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν τον ανορθολογισμό στη χώρα μας. Αλλά θεωρώ ότι τα ζώδια είναι η μεγαλύτερη ήττα, διότι όπως λέτε και εσείς, τα βρίσκεις παντού. Δεν υπάρχει κανάλι χωρίς σχετική ενότητα, δεν υπάρχει έντυπο χωρίς στήλη. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, δεν ξέρεις από πού να το πρωτοπιάσεις το πράγμα. Καταρχάς, μια συχνή ατάκα που ακούω είναι εντάξει, η επιστήμη έχει κάνει λάθος στο παρελθόν, γιατί να μην κάνει λάθος για τα ζώδια, για παράδειγμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να διαχωρίσουμε το εξής. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία σίγουρα δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Είμαστε μονίμως υπό έρευνα και σε ψάξιμο για το τι μπορεί να γίνει και να μας εκπλήξει. Και όντως αυτή είναι και η μαγεία της επιστήμης, το ότι μπορεί και αυτό αναιρείται, μπορεί και αυτό διορθώνεται, μπορεί και εξελίσσεται. Και υπάρχουν και πράγματα όμως τα οποία έχουν διαψευστεί, δηλαδή έχει υποθεί η τελευταία λέξη. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι η γη δεν είναι επίπεδη, για να πιάσουμε μια άλλη ας πούμε, έτσι, μοντέρνα και επίκαιρη μόδα. Τα ζώδια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η μόδα επανέρχεται όμως, έρχεται και επανέρχεται. Ναι, έτσι, ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν, τα ζώδια είναι κατηγορία επίπεδης γης. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Να αμφισβητηθεί αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση πλανήτη αστεριού πάνω σε εμάς, μαγνητικού πεδίου, ό,τι θέλετε πείτε. Είναι σαν να λέμε το χρώμα του δωματίου που γεννήθηκε, ας πούμε, παίζει ρόλο στην προσωπικότητά σου. Είναι πραγματικά νοησίες και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν έχω και ευγενικό τρόπο να το θέσω. Και ακριβώς επειδή πολλοί άνθρωποι τους αρέσει να ασχολούνται και έχουν αφιερώσει και χρόνια κάποιοι να ασχολούνται, εδώ είναι που λέγατε πριν για το κοινό αίσθημα, εκεί δεν μπορείς να είσαι ευχάριστος. Και εκεί ξαφνικά ο άλλος κλωτσάει που τα ακούει. Πολλά τέτοια βέβαια. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα ζώδια, δεν γράφονται και τυχαία. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και πολλά πειράματα. Και είναι από πίσω μεγάλη, σχεδόν επιστήμη το πώς μπορείς να παραπλανήσεις κάποιον. Υπάρχουν τεχνικές. Διάφοροι διάσημοι ψυχολόγοι όπως ο Μπάρνουμ και ο Φόρερ έχουν κάνει πειράματα. Χρησιμοποιούν δηλώσεις που είναι ουράνιου τόξου, δηλαδή πιάνουν μια μεγάλη γκάμα και φάσμα καταστάσεων και προσωπικότητων. Οπότε είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να νομίζεις ότι έχουν να κάνουν με σένα. Η μεγαλύτερη όμως δύναμη της φύσης, όπως μου αρέσει να λέω, και είναι μια από τις γνωστικές παγίδες που έχει μας στείλει ο εγκέφαλός μας, είναι αυτό που λέμε η προκατάληψη επιβεβαίωσης, το confirmation bias. Είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες που ορίζουν και καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας και τα πιστεύω μας. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάνει μια συναισθηματική επιλογή, είτε πρόκειται για σύντροφο, είτε πρόκειται για ζώδιο, είτε πρόκειται για μια αγορά που έκανε. Και αφού την κάνει, μετά φιλτράρει και επιλέγει και κρατάει μόνο τα στοιχεία που τον δικαιώνουν. Αυτό επίσης έχει φανεί και έχει επιβεβαιωθεί μέσα από πάρα πολλές μελέτες και πειράματα με εθελοντές, ότι συμβαίνει δηλαδή. Και ακόμα και τα ζώδια είναι αποτέλεσμα από κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σας λέει κάποιος κάποια χαρακτηριστικά, κρατάτε αυτό που θέλετε για να το κολλήσετε στο κουτάκι που είχατε βάλει. Για μένα όμως, και θέλω να πείσω το κομμάτι ζωδίων με αυτό που θα πω τώρα, δεν είναι κάτι το άκακο για να σπάσω πάγο σε μια παρέα όπως πάρα πολλοί θέλουν να το παρουσιάσουν. Για μένα κάτι πολύ πιο σκοτεινό και κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Και δεν θα σας πω γιατί βάζει τον άνθρωπο σε μια διαδικασία προκατάληψης, να βάζει τον άνθρωπο τον απέναντί του σε κουτάκια και όλα αυτά, που επίσης είναι και αυτό κακό. Για μένα είναι κακό διότι είναι το πρώτο βήμα προς τον ανορθολογισμό. Είναι το πρώτο βήμα του να ανοίξεις έναν δρόμο μη κριτική σκέψη, από όπου μετά θα περάσει με μεγάλη ευκολία και ο πολιτικάντης και ο απατεώνας και ο τσαρλατάνος. Και γι' αυτό λέω ότι βομβαρδίζουμε τα παιδιά μας από την ηλικία των 3-4, να και ένα κίνητρο για να γράψουν παιδικά βιβλία με άρωμα επιστήμης. Βομβαρδίζουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία μέχρι τα 18 με ένα σωρό ανοησίες. Με ένα σωρό ανοησίες. Ζώδια, ματιάσματα, ψεκάσματα, εικόνες που δακρύζουν, οι βασίλειδες, ό,τι θέλεις. Ξέρω ότι τώρα δεν γίνομαι και πολύ ευχάριστος που ακουμπάω και κάποια ιερά και όσια.
Αλλά όταν το βομβαρδίσεις επί 12-15 χρόνια με όλα αυτά τα αυθαίρετα και τα βάσιμα, γιατί περιμένεις μετά στα 18 που θα πάει να ψηφίσει να είναι ένας ορθολογικός πολίτης με κριτική σκέψη? Γιατί? Δηλαδή είναι και λίγο παράλογο να το περιμένεις μετά αυτό. Οπότε, ναι, τίποτα δεν είναι κακό. Όλα βάζουν το μικρό. Το αντίκτυπο έρχεται. Φυσικά. Και το πληρώνεις. Ναι, και είναι αργά μετά. Αλλά όλα αυτά, είτε λέγεται φραπελιά, είτε λέγεται εναλλακτική ιατρική, είτε λέγεται ζώδιο, είτε λέγεται όλα αυτά, που δεν έχουν καμιά τεκμηρίωση. Αν έχουν τεκμηρίωση, η επιστημονική κοινότητα είναι εκεί ανοιχτή να τα ακούσει και να τα βάλει στο σύστημα γνώσεων. Ξέρεις, βάζει πολλές φορές σε σκέψεις, είναι ότι δεν με πειράζουν αυτοί που τα πιστεύουν, το πιστεύουν. Αυτό που με πειράζει πιο πολύ είναι ότι δεν δέχονται να τα απομονώσουν από την επιστήμη. Δεν δέχονται ότι, ναι, εντάξει, η επιστήμη όμως δεν τα δέχεται, να συμφωνήσουμε σε αυτό, έτσι. Ξέρετε ότι είναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια λογική σειρά σε αυτό. Και να συμφωνήσουμε, όχι, πώς δεν υπάρχει. Αυτό με κάνει πιο καχύποπτη με αυτούς τους ανθρώπους. Ότι δεν απομονώνουν και ένα πιστεύω τους, να σου πούνε, εντάξει, εγώ το ξέρω ότι δεν έχει κάπου βάση. Αλλά αυτό λέει η ψυχή μου. Αλλά για ψυχολογικούς λόγους το έχω υιοθετήσει, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Ναι, και οι προεκτάσεις, ξαναλέω, είναι ότι καλλιεργείται μια αντιεπιστημονική, ένα αντιεπιστημονικό περιβάλλον, μια ισοπαίδωση της επιστήμης και της πληροφορίας και της γνώσης, μια ανορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων, που αυτό έχει μετά πολύ πολύ σκοτεινές και επικίνδυνες και θανατηφόρες ενίοτε προεκτάσεις. Ξεκινάνε όλα από το έλα μωρέ και τι έγινε και τι ξέρει η επιστήμη, τα ξέρει όλα, και καταλήγουμε σε κινήματα αντιεμβολιαστών. Δεν είναι αποκομμένα αυτά τα πράγματα. Ή θα προσπαθήσεις να περάσεις ότι, ξέρετε κάτι, το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε αναπτύξει για να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας και για να δούμε αν κάτι ισχύει ή όχι, είναι η επιστημονική μέθοδος. Ή όχι, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορείς δηλαδή και να υιοθετώ οτιδήποτε αυθαίρετο και μετά να αποζητώ από την επιστήμη να βάλει τα πράγματα στη θέση της. Όταν λοιπόν επιτρέπουμε στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δ να καλλιεργούν έναν ανορθολογισμό στην κοινωνία, μετά είναι πολύ λογικό να βλέπεις τους πολίτες να δουν ανορθολογικά και χωρίς κριτική σκέψη. Είτε ως ψηφοφόροι, είτε ως άνθρωποι που επιλέγουν αύριο μεθαύριο το πώς θα αντιμετωπίσουν μια ασθενειά τους, έτσι. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε την κοινωνία και αν είναι εύκολο να τη διαχειριστούμε μέσα από την επιστήμη, και όταν δεν μπορεί πια η επιστήμη να απευθυνθεί σε αυτούς, παρόλα αυτά υπάρχει μια κοινωνία που θα πρέπει να τη διαχειριστείς και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και γρήγορη εξέλιξη της επιστήμης. Και θα ήθελα λίγο να δούμε αυτό πώς μεταφράζεται στη χώρα μας και αν απολαμβάνει τα ωφέλη αυτά η Ελλάδα. Θα κάνουμε μια διακοπή, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Τέλεια. Σήμα σταθμού, διαφημιστικά μηνύματα, Σπύρος και Τσινέλης μαζί μας μέχρι τις 7. Επικοινωνία FM, το πάντα στους 94, επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας στα 210-2759-200, 210-2759-300, ζωντανά πάντα από τη συχνότητα του 94, αλλά και διαδικτυακά, www.94fm.gr. Οπότε στο επόμενο ταξίδι, στον επόμενο διαγωνισμό που θα χρειαστεί να συμμετέχεις, Σπύρο, στο εξωτερικό, μπορούμε να το καλύψουμε. Και μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί σου. Τέλεια. Πάμε στην Ιαπωνία όλοι μαζί. Λοιπόν, αφήσαμε στη μέση νωρίτερα την εξέλιξη της επιστήμης, την εξέλιξη της χημίας τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε πάρα πολύ γρήγορες αλλαγές, πολλές εξελίξεις, πράγματα που για πάρα πολλούς αιώνες ήταν στάσιμα ή δεν υπήρχαν καθόλου. Και τώρα τα βλέπουμε, όχι απλά εξελίσσονται, αλλά κάθε μέρα εκτινάσσονται. Ναι, η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτό? Κοιτάξτε, γενικότερα, κάνοντας μια πολύ γενική δήλωση, θα πω ότι γενικότερα ως χώρα είμαστε λίγο εσωστρεφείς. Έχουμε μια εσωστρέφεια. Έχουμε βέβαια ένα πολύ μεγάλο θετικό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό. Και μέσω αυτών των Ελλήνων στο εξωτερικό, που δεν είναι απαραίτητα αυτό που λένε το brain drain, δεν είναι απαραίτητα και αρνητικό, γιατί τώρα η Ευρώπη είναι και μια οικογένεια, υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση, δουλεύεις όπου θέλεις. Οπότε ένα τεράστιο αριθμό νέων Ελλήνων δεν έχει μείνει πίσω από άποψη κατάρτισης. Και μια και είπα τη λέξη κλειδί κατάρτιση, και επειδή είπες πριν και τη διεύθυνση εδώ του σταθμού, να πω και εγώ στον κόσμο που μας ακούει να μπει να δει όλες μας τις εκδηλώσεις
και τις δράσεις και τα σεμινάρια και όλα αυτά που κάνουμε στην Ένωση. Να μπει στο www.eex από το ενωσιοχημικών.gr και εκεί θα βρει, αν πατήσει και στο μπανεράκι πάνω-πάνω που θα δει το λογότυπο εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει ότι έχουμε και ένα πρόγραμμα που λέγεται Κατάρτιση και Επιστοποίηση Επιστημονικών Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Και να μπει να διαβάσει λίγες πληροφορίες και να στείλει και στο info@papakier.gr αν θέλει ένα μήνυμα. Διότι δίνουμε επιδότηση σε ανθρώπους πτυχίο χημίας και όχι μόνο, πτυχίο θετικών επιστημών. Θα δώσουμε επιδότηση σε 1.200 Έλληνες από όλη τη χώρα για κατάρτιση και επιστοποίηση σε αυτούς τους χώρους που ανέφερα. Τρόφιμα, περιβάλλον. Οπότε ας το ψάξουν οι ακροατές λιγάκι, αξίζει τον κόπο. Κάνετε εκδηλώσεις μόνο για τα μέλη σας ή για την επιστημονική κοινότητα ή... Τα πάντα. Και γενικά εκδηλώσεις μπορεί και για το κοινό. Τώρα συμμετέχω, θα οργανώσουμε τον πανελλήνιο διαγωνισμό, μαθητικό διαγωνισμό χημίας, όπου παίρνουν μέρος μαθητές προφανώς, αλλά συμμετέχουμε και στο Athens Science Festival, όπου κάνουμε εκεί κάποιες ομάδες χημικών κάνουν παρουσιάσεις. Έχουμε σεμιναρές τα οποία στα γραφεία μας την κάνει που μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε. Είμαστε μια πολύ άσχολη και πολύ δραστηριότητα. Εσείς έχετε βραβευτεί. Εγώ βραβεύτηκα από το FameLab, ήμουν ο πρώτος Έλληνας νικητής του διαγωνισμού επικοινωνίας του FameLab που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο. Και επειδή σήμερα μου ήρθε και η ειδοποίηση ότι ξεκινάνε οι αιτήσεις για το φετινό διαγωνισμό, να το πούμε και αυτό στον αέρα. Είναι για νέους επιστήμονες που έχουν το πάθος και το μεράκι να επικοινωνήσουν την επιστήμη τους. Είναι διαγωνισμός επικοινωνίας επιστήμης. Ξεκίνησε στην Αγγλία το 2005, τώρα είναι σε 30 χώρες, μπορεί και παραπάνω. Την πρώτη χρονιά που έγινε στην Ελλάδα το 2007, 12 χρόνια, πιο νέος εγώ, συμμετείχα και κέρδισα τον διαγωνισμό εκείνη την πρώτη χρονιά. Και από τότε κρατάω έτσι μια επαφή και με τους νέους επιστήμονες που βγαίνουν από αυτόν τον διαγωνισμό και με τους διοργανωτές και με καλούν και κάθε χρόνο να παρακολουθήσω τον διαγωνισμό. Αξίζει, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή αυτός ο διαγωνισμός. Επιμόρφωση λοιπόν υπάρχει. Έλληνες στο εξωτερικό υπάρχουν. Πεδίο στην Ελλάδα υπάρχει. Όχι, να χρησιμοποιηθούν. Εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις καμιά φορά είναι ότι εκπαιδεύουμε φυσικούς και χημικούς για να γίνουν οι επόμενοι δάσκαλοι και οι επόμενοι φροντιστές για την επόμενη γενιά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της έρευνας και της βιομηχανίας και θέλει παραπάνω προσπάθεια. Δηλαδή, άμα δούμε το ποσοστό του ΑΕΠ που ξοδεύουμε, και όχι τώρα στην κρίση, και προ-κρίση αυτά, το ποσοστό του ΑΕΠ που ξοδεύουμε για έρευνα και τεχνολογία είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει ως κοινωνία να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην επιστήμη, πολύ περισσότερο στην τεχνολογία. Και πάνω απ' όλα, γιατί κακά τα ψέματα συνδέονται όλα αυτά με την αγορά, έτσι. Πρέπει να κάνουμε και την αγορά και τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες λίγο να εμπιστευτούν τη χώρα μας ξανά. Και τα μηνύματα αυτά φεύγουν προς τα εκεί που πρέπει να φύγουν. Είστε ένας πολύ άχολος άνθρωπος. Και τώρα που είμαι και μπαμπάς ακόμα περισσότερο. Ακριβώς, και υπάρχει χρόνος για την οικογένεια. Υπάρχει χρόνος για τα πάντα. Η επιστήμη αφήνει χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι τα πάντα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όταν κάποιος μου λέει δεν έχω χρόνο για το τάδε, σημαίνει ότι δεν το έχει σε προτεραιότητα. Εγώ και δουλεύω και τα βιβλία μου γράφω και ομιλίες δίνω και με τα παιδιά μου περνάω χρόνο και προπονήσεις κάνω για να. Γιατί εντάξει, έχω περάσει και τα 40 πλέον και πρέπει να κάνω μια παραπάνω προσπάθεια να είμαστε λίγο έτσι fit. Για πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά, βρίσκω χρόνο. Αν δεν βρίσκω για κάτι, σημαίνει ότι δεν το έχω προτεραιότητα. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Αυτό τώρα είναι φιλοσοφία, είναι και λίγο θεωρία, έτσι, δεν είναι πάντα εύκολο. Ξαναλέω ότι ο καθένας κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος. Τις ίδιες ώρες έχουμε όλοι. Ναι, ένας άνθρωπος ασχολείται με την έρευνα. Αυτή δηλαδή είναι πάνω σε ένα project. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα ισορροπήσει όλα. Ναι, αυτό και εγώ ήμουν κάποτε πριν να ασχοληθώ επαγγελματικά με την επικοινωνία. Ήμουν σε εργαστήρια, ήμουν ερευνητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ήμουν επίκουρος καθηγητής στην Ιαπωνία, ήμουν σε ένα υπόγειο κλεισμένος, αλλά εντάξει, θα κλειστείς 7, 8, 10 ώρες τη μέρα. Μετά θα πας να πιεις και τα ποτά σου, θα βγεις και με τη σύντροφό σου. Θα λέω, για αυτά που θέλεις θα βρεις χρόνο. Μένουμε σε αυτό, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και μέχρι τις 7, Σπύρος Κιτσινέλης και επικοινωνία της επιστήμης. Λίγα λεπτά πριν τις 7 θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω και το κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκεται ο Δόκτωρ Σπύρος Κιτσινέλης κοντά μας, γιατί η επιστήμη είναι παντού. Η επιστήμη είναι παντού, τη βρίσκουμε παντού. Από απλά καθημερινά ζητήματα μέχρι τον έρωτα. Ακριβώς. Ένα θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί, αλλά δεν θα σας κάνω σήμερα ερώτηση. Όχι, θα τα πούμε άλλη μέρα. Θα τα πούμε άλλη μέρα. Αλλά έκανα, λόγω Βαλεντίνου, έκανα και σχετική ομιλία για την επιστήμη του έρωτα. Για να δούμε τελικά
ότι μας αφορά περισσότερο από όσο πιστεύουμε. Και ότι δεν σταματάει τελειώνοντας το σχολείο ή το λύκειο και λέμε τώρα μπήκα εγώ, έκανε τη δουλειά μου. Όσο με ταλαιπώρησε αυτή η χημεία, όσο με ταλαιπώρησε αυτή η φυσική, με ταλαιπώρησαν και άντε στο καλό να πάτε στους επόμενους. Είναι παντού. Όταν μιλάμε για τον έρωτα, είναι και λίγο πιο ανάλαφρο θέμα, προφανώς. Δεν είναι τελείως έτσι ακαδημαϊκή διάλεξη. Υπάρχει επιστήμη. Ανάλαφρο είναι, αλλά είναι υπάρχει και... επιστήμη, ναι, υπάρχει επιστήμη. Υπάρχουν χημικές ουσίες που κάνουν πάρτι. Αλλά είναι και πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Γιατί στην αρχή ξεκινάμε όλοι τι ωραία που περνάμε. Αλλά όταν λέω και ότι... μετά φτάνουμε, αντί να τα βάζουμε με τον εαυτό μας που κάνουμε μια λάθος, ας πούμε, επιλογή, τα βάζουμε με τον έρωτα. Υπάρχουν πολλά. Έχουν μαθηματικά που λέει πράγματα για τον έρωτα. Θα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά. Αλλά όταν λέω ότι υπάρχει επιστήμη παντού, κοιτάξτε, αυτά που τρώμε, ο αέρας που αναπνέουμε, όλα αυτά, η ενέργεια που χρησιμοποιούμε, όλα αυτά είναι επιστήμη. Οπότε τις ορίζει πάρα πολύ τις ζωές μας. Γι' αυτό είναι πολύ καλό όλοι οι πολίτες, ακόμα και αν δεν είναι επαγγελματίες επιστήμονες, να είναι ενημερωμένοι. Και αυτό είναι καθήκον και των δημοσιογράφων να αφιερώνουν χρόνο όπως εσείς σήμερα στους επιστήμονες και στην επιστήμη και των επιστημόνων να βγαίνουν και λιγάκι έξω από τις αίθουσες διδασκαλίες και τα εργαστήρια και να διαδίδουν λιγάκι τη γνώση. Και να μάθουμε και να εκτιμάμε και το κομμάτι αυτό, γιατί πάρα πολλά πράγματα θα είχαμε και από το στυλό που γράφουμε μέχρι και το κινητό που περνάμε όλη μέρα και όλη νύχτα και όλο το 24ωρο, ξέρεις. Αν κάποιο δεν είχε περάσει από το Λύκειο να μάθει χημεία και φυσική και μαθηματικά, δεν θα το είχαμε. Για μένα είναι μαγική η εποχή που ζούμε. Το ότι έχουμε ένα μαραφέτη στο χέρι μας και έχουμε πρόσβαση σε όλη τη γνώση του κόσμου με αυτό το μαραφέτη, για μένα είναι μαγικό και ανυπομονώ για τα επόμενα που ελπίζω να προλάβω. Όλο συνέχεια είμαι νοσταλγός του μέλλοντος. Και σε περίπτωση που κάποιο πει, εντάξει, ωραία τα λέει ο Σπύρος, να βγούμε έξω και να μιλήσουμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στον κόσμο, αλλά δεν μπορώ, δεν το έχω, δεν κάνω καλές παρουσιάσεις. Δεν μπορώ να κάνω να δώσω μια καλή συνέντευξη, δεν ξέρω να γράφω άρθρα. Να ενημερώσω ότι με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής διοργανώνουμε και σεμινάρια επικοινωνίας για όλους τους επιστήμονες και όχι μόνο, και για άλλους επαγγελματίες που θέλουν να προωθήσουν τη δουλειά τους. Μπορούν να έρθουν σε εμάς και να τους εκπαιδεύσουμε στο πώς να κάνουν μια ζωντανή παρουσίαση. Δεν, κοίταξε τώρα, σε αυτά τα θέματα δεν θα πάρεις έναν άνθρωπο που είναι πολύ κακό στις παρουσιάσεις και θα τον κάνεις ξαφνικά Μπαράκ Ομπάμα, έτσι. Αλλά θα του πεις 10 πράγματα. Να μην τα κάνει, 10 λάθη να τα αποφεύγει, θα του πει άλλα 10 πράγματα να τα χρησιμοποιεί ως τεχνικές και βλέπει ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μια τεράστια βελτίωση στις δεξιότητες του. Οπότε όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου. Πώς μπορούμε. Μπορεί καταρχάς να με βρει στο Facebook κάποιος, Σπύρος Κιτσινέλης. Και μπορεί να μου στείλει ένα email στο kitsinelis@yahoo.gr. Ας μην μου στείλει στο email της Ένωσης, να μην τα βλέπουμε. Αλλά υπάρχει τρόπος να με βρει και να του πω και για τα σεμινάρια που διοργανώνουμε, σεμινάρια επικοινωνίας με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής και φυσικά στην Ένωση και στο site. Σε πολλά άλλα σεμινάρια, σε πολλές παρουσιάσεις σας συναντάμε. Ναι, γίνονται κατά καιρούς διάφορα. Είμαι και πολύ συχνά και καλεσμένος, γι' αυτό έχετε δει διάφορα. Και φυσικά στο site της Ένωσης, εκεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί με για θέματα της Ένωσης και της Ένωσης Ελληνοχημικών, για άλλα σεμινάρια που γίνονται εκεί πέρα και εκδηλώσεις και που θα τα ανακοινώσω αυτά που διοργανώ τώρα. Στο άμεσο μέλλον, δηλαδή το επόμενο μήνα, ετοιμάζουμε νέα πράγματα. Χρόνος, πέρα από τα παιδιά και την οικογένεια, για ένα ήσυχο βράδυ, με αγαπημένους φίλους, με τη σύντροφο, να πεις ότι έχω αυτή την ηρεμία να δω τα Όσκαρ. Θα κάνω τρία πράγματα. Ή θα πάω για προπόνηση, θα πάω να κάνω e-box ή cross training, για να, έτσι, να κάψω τις καταχρήσεις, ή θα βγω για κρασάκι με φίλους, ή θα κάτσω σπίτι και θα δω μια ταινία. Γιατί όντως μου αρέσουν πολύ οι ταινίες. Θα κάτσω στο σπίτι. Τι ταινίες βλέπεις, λοιπόν, ένας... Εχθές είδα. Μια και είπα με τη σύζυγο, εχθές είδα το η σύζυγος, The Wife, που ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Πρόσφατα, από αυτές που είδα πρόσφατα που μου άρεσαν πάρα πολύ, είδα αρκετές καλές ταινίες πρόσφατα. Είδα το Green Book, το πράσινο βιβλίο που βραβεύτηκε κιόλας. Είδα. Τη βιογραφική ταινία του biopic του για τον Freddie Mercury, που πήρε και το Oscar πρώτου ανδρικού, ο ηθοποιός. Και είδα και μια ταινία που εμένα, εγώ τη λάτρεψα γιατί έχει και το επιστημονικό background από πίσω, θα καταλάβεις μόλις σου πω, το First Man για την ζωή του Neil Armstrong, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη. Και πήγα χωρίς να ξέρω τι να περιμένω και έπαθα πλάκα. Οπότε όσοι δεν αγαπάνε. Λάτρεψα την ταινία, τη μουσική, τα πλάνα, το σενάριο, τα πάντα. Όσοι δεν αγαπάνε την επιστήμη, τη φυσική, τα μαθηματικά και τη χημεία, ούτε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ούτε παιχνίδια στον υπολογιστή. Ούτε video games.
Να αρχίσουμε σιγά σιγά να σβήνουμε από τον πίνακα. Νομίζω ότι οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι ένας ωραίος τρόπος να μπει σιγά σιγά στον κόσμο της επιστήμης. Άλλωστε, οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας λειτουργούσαν πάντα βοηθητικά στην επιστήμη και στους επιστήμονες, διότι φέρναν μια φαντασία που είναι ένα απαραίτητο συστατικό. Και τις έχουν χρησιμοποιήσει, τις ταινίες γενικά και τις ταινίες επιστημονικής, τις έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και παραπάνω από όσο μπορούμε ή έχουμε δεχτεί να καταλάβουμε, όπως το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν το δεχόμαστε, οι κυβερνήσεις, οι διαφημιστικές. Και θα σου εκμυστερευτώ ότι είναι και το μοναδικό αποθυμένο που έχω. Ποιο? Να παίξω κάποτε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Για να συνδυάσω έτσι, ρε παιδί μου, λιγάκι την επιστήμη, φυσικά τη μεγάλη μου αγάπη και την τέχνη, ας το πούμε. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που θες να μπαίνεις μέσα σε αυτό που αγαπάς. Θες να το ζεις, θες να το γνωρίζεις από μέσα. Έχω κάνει μια υπέροχη συνεργασία με φωτογράφο, με την Άννα Γαλανού, που κάναμε καλλιτεχνικά πορτρέτα εμπνευσμένα από επιστημονικές ιδέες. Είχαμε κάνει το Click Ideon, ένα φωτογραφικό επιστημονικό λεύκομα και μια ωραία έκθεση στο Επίδημα της Αθήνας. Και θα ήθελα, έχω κάνει επιστημονικό θέατρο, ήμουν από τους ανθρώπους που με την ομάδα του FameLab στήσαμε την πρώτη ομάδα επιστημονικού θεάτρου και πηγαίναμε στα σχολεία και παίζαμε για παιδιά θέατρο και για ενήλικες με επιστημονικά μηνύματα. Οπότε το τέχνη και επιστήμη είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν, ενδιαφέρουν. Το θεωρώ ένα εξαιρετικό όχημα για να προωθήσεις την πληροφορία, να κάνεις τον άλλο να περάσει καλά την ώρα που του περνάς το μήνυμα. Οπότε ναι, μου έχει μείνει αυτό το αποθυμένο, να είμαι συντελεστής, να παίξω, να κάπως να γράψω και κάτι για τον κινηματογράφο, δεν ξέρω. Μπορείς στο μέλλον να. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι θα τα καταφέρεις. Θα μου υποσχεθείς ότι θα με καλέσει τη βραδιά. Τώρα αυτό ήταν μήνυμα προς όλους τους τρελαμένους σκηνοθέτες. Θα μου υποσχεθείς ότι όταν σε καλέσουν για το Όσκαρ θα έχω θέση. Στο κόκκινο χαλί, θα περάσω το κόκκινο χαλί. Ο επικοινωνία θα βρίσκεται εκεί. Το υπόσχομαι. Σπύρο και Τσινέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα και τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Θα είσαι κοντά μας και μέσα στο επόμενο διάστημα πάλι, γιατί η επιστήμη βρίσκεται παντού και αυτό το παντού θα το συναντήσουμε και εμείς στις επόμενες εκδόσεις. Θα χαρώ πολύ και θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να λέμε κάθε φορά. Λεωνίδα Σκιαδά στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρη Αμπαλαρή, επιμέλεια παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε στους 94. Έρχεται η πιο ταξιδεμένη εκπομπή των FM Last Week και Γιώργος Βεριάννης. Απίστευτα δώρα, δεν ξέρω τι θα βγάλει από το καπέλο του Γιώργος Βεριάννης σήμερα για την Παρασκευή που έρχεται. Ταξίδια, διαγωνισμοί, τραπέζια, τα πάντα όλα για σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 18:00 το απόγευμα. Καλό βράδυ.